Ο Δελιζήσης παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Τώρα ο Λυσγάρας σε μια μονομαχία με τον Ιντέγε. Η Ξάνθη θέλει να βγει από τα δεξιά με ένα γέμισμα που έγινε για τον Φωσέρ. Μπαλά έφυγε πλάγιο για την ομάδα του Παράσχου. Πλάγιο από τα δεξιά στα όρια της περιοχής του Άρη. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη θέλουν να βγουν από την περιοχή τους. Ένα λάθος που πήγε να γίνει. Η μπάλα έρχεται στον άξονα, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Απομακρύνει ο Λίντσεϊ Ρόζ για κάθε ενδεχόμενο για να βιάσει την περιοχή του Άρη. Και τώρα οι της Ξάνθης θέλουν να γεμίσουν. Κερδίζει επιθετικό φάουλ ο Γιώργος Δελιζήσης. Ξανά ο Κόρχουτ, το τακούνι του Μαντσίνη που επιμένει και κερδίζει την κατοχή. Ο Λάρσον, πλεονέκτημα από το φάουλ που κέρδισε για λογαριασμό του Άρη. Ο Φετφατζίδης πέφτει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο Κουτσιάφτης. Επιμένει ο Σάσα να δώσει μια μονομαχία με τον Τζουρίσκοβιτς που έδιωξε τώρα από την προσπάθεια να βγει στην κόντρα επίθεση η Ξάνθη. Ο Άρη ζητάει offside. Αφήνει το παιχνίδι ο Κουτσιάφτης και η Ξάνθη σκοράρει στο 22 με τον Φωσέρ. Κόρχουτ για τον Λάρσον. Δύο παίκτες να τον επιτηρούν. Ο Λάρσον κρατάει ενδεχομένως και είναι φάουλ. Δεν υπάρχει υπόδειξη από τον Κουτσιάφτη. Έρχεται να μπει στη μονομαχία ο Μαντσίνη. Ωραία για τον Λάρσον ο Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη έστρωσε για τον Σάσα. Έχει χώρα για το σούτ πλάσα. Ρε γκολ! 1-1 για τον Άρη στο 42 με τον Λούκα Σάσα που φέρνει το σκορ στα ίσια και τον Άρη ξανά με προβάδισμα τέρματος στην ισορροπία των δύο αναμετρήσεων. Η επιμονή του Άρη δικαιώνεται στο 42 που βρέθηκε πίσω στο 22 με ένα γκολ offside του Φωσέρ και για 20 λεπτά σφυροκόπησε με όλους τους τρόπους και με όλους τους πιθανούς δημιουργούς και εκτελεστές την άμυνα της Ξάνθης μέχρι το 42ο λεπτό στο οποίο καρποφόρησε αυτή η προσπάθεια. Το βολέ από τον τερματοφύλακα της Ξάνθης υπό την επιτήρηση του Ιντέγε. Ο Δελιζήσης με το κεφάλι πήρε ο Σάσα. Έχει στήριγμα του Φετφατζίδη στον άξονα και είναι τώρα 3 του Άρη με 5 της Ξάνθης, αλλά ο Φετφατζίδης το τολμάει, φεύγει κατά μέτωπο. Δεξιά στο Λάρσον. Ο Λάρσον σεντράρει για τον Ιντέγε, γκολ! Αυτό δεν χανόταν. 2-1 στο 60. Από την απόφαση του Φετφατζίδη να φύγει εκρηκτικά μαζί με τον Λάρσον που από το δεξί φτερό είδε την κίνηση του Ιντέγε να του σερβίρει, να τελειώσει τη φάση ο Νιγηριανός και στο 60 ουσιαστικά να φυσήξει την μπάλα που λέμε στην εστία του Βίτορ Γκονσάλβες και να γράψει το Άρης Ξάνθη 2-1. 0-1 η Ξάνθη με τον Φωσέρ νωρίς στο 22. Ο Άρης απάντησε πριν από το ημίχρονο στο 42, ισοφάρισε με τον Λούκα Σάσα 1-1 και στο 60 με τον Μπράουν Ιντέγε έκανε το 2-1, σκορ που έμελε να είναι και το τελικό για την αναμέτρηση. 3-1 το συνολικό σκορ. Ο Άρης προχωρά στο κύπελο αφήνοντας την Ξάνθη να σκέφτεται μόνο το πρωτάθλημα. Αρένα 89,4.